Εκείνος είπε ότι δεν είναι συνταγματικό. Είναι αντισυνταγματικό αυτό. Για πείτε μας για να καταλάβουμε πώς έχει ακριβώς το θέμα. Κοιτάξτε, να το πούμε απλά για να γίνει κατανοητό, ναι. Γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Όταν ένα κόμμα έχει αυτοδυναμία, 151 δηλαδή, ο αρχηγός του διορίζεται πρωθυπουργός. Εάν όμως δεν έχει αυτοδυναμία, τότε πάμε στη διαδικασία διερευνητικών εντολών. Στη διαδικασία αυτή, για να πρέπει ο κάθε αρχηγός ή στη σύσκεψη αργότερα στις συζητήσεις, πρέπει να πείσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι μπορεί εναλλακτικά είτε να συγκεντρώσει 151 ψήφους για να πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης πλέον, είτε να συγκεντρώσει πλειοψηφία των παρόντων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 120. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα κόμμα μπορεί να δηλώσει ότι θα απόσχει, δεν θα πάει δηλαδή, δεν θα πάνε οι βουλευτές του, στη διαδικασία παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Δηλαδή να μην είναι εντός της αιθούσης, λέτε. Ακριβώς. Εάν λοιπόν έχουμε μια τέτοια δήλωση από ένα κόμμα το οποίο έχει 60 βουλευτές, ας πούμε, τότε αυτό που μένει είναι 240. Άρα η πλειοψηφία είναι 121. Αν όμως το κόμμα αυτό, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, έχει ας πούμε 100, ναι. 108 έχει η Νέα Δημοκρατία, τότε η πλειοψηφία που απαιτείται δεν είναι 200, από το 200 το 101, είναι το 120. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να είναι 120, αλλά αυτή 120 και πάνω να είναι η πλειοψηφία των παρόντων. Άρα λοιπόν ένα κόμμα τι λέει ουσιαστικά? Λέει, εγώ δεν θα στείλω τους βουλευτές μου, δεν θα έρθουν οι βουλευτές μου να ψηφίσουν, και άρα σε στηρίζω έμεσα για να σχηματίσει κυβέρνηση. Και άρα λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μόλις ακούσει αυτό με δημόσια δήλωση κτλ., μπορεί να πει: ναι, πράγματι, διορίζω πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος που έχει, ας πούμε. Μας λέτε ότι προβλέπετε στο Σύνταγμα η ψήφος ανοχής. Βεβαίως προβλέπετε, και προσέξτε, εδώ τώρα όμως υπάρχει μια άλλη συζήτηση. Λέχθηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα παράσχει ψήφο ανοχής σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Δημάρ, ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί το σύνολό τους είναι 112. Δεν βγαίνουν οι 120. Δεν, πρέπει να βγαίνουν 120 και στη συνέχεια. Άρα λοιπόν αυτό που πρότειναν, αν κατάλαβα καλά σήμερα, είναι να γίνει μια κυβέρνηση των τριών με ψήφο ανοχής του Τετάρτου. Δηλαδή ουσιαστικά να έχει την έμεση στήριξη και του Τετάρτου. Να μην το καταψηφίσει μεν, να μην ψηφίσει και από την άλλη μεριά. Εδώ, για να το πούμε πολύ απλά, κύριε Σωτηρέλη, εδώ σε αυτή την περίπτωση τα κουκιά βγαίνουν. Εάν βεβαίως. Βγαίνουν τα κουκιά και χωρίς την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν. Αλλά εάν κάνει αποχή, αν δεν συμμετάσχουν οι βουλευτές του, τότε έχει μεγαλύτερη στήριξη. Αυτό βέβαια γίνεται. Είναι σαφές. Στη βάση ενός προγραμματικού πλαισίου. Το οποίο θα τεθεί στην διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στη Βουλή. Δηλαδή δεν θα παρασχεθεί ψήφος εμπιστοσύνης έτσι γενικά και αόριστα. Με βάση ένα κοινό προγραμματικό πλαίσιο. Άρα εδώ, επιτρέψτε μου εδώ μια παρατήρηση. Βεβαίως. Τα κόμματα τα οποία κατέρχονται στις εκλογές δεν κατέρχονται για να καταγραφούν συσχετισμοί κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Κατέρχονται σε μια διαδικασία ύψιστη για τη δημοκρατία για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, ειδικά τα κόμματα όλα που όσα κόμματα πίεζαν για εκλογές, πρέπει να αποδείξουν ότι πράγματι οι εκλογές είναι δημοκρατική διέξοδος για τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα θα πρέπει να καταλάβουν, ή τώρα ή στις επόμενες εκλογές ενδεχομένως, αν δεν συγκλίνουν τώρα, ότι πρέπει να υπάρξουν σημεία σύγκλισης και συνεννόησης. Είναι απολύτως σαφές αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά. Ακριβώς ανάδειξη, δηλαδή να τελεσφορήσει το ουσιαστικό σκέλος της διαδικασίας των εκλογών, που είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Στη Γερμανία τώρα, κυρίες και